Στην οικονομική επικαιρότητα, βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Ιανουάριο από την Eurostat, κυρίε και κύριοι. Ο Γιάννη στη σύνδεσή μα. Και φαίνεται, Γιάννη, πω έχουμε μία μικρή επιβράδυνση στη χώρα μα. Παραμένουμε όμω ωστόσο πάνω από την Ευρωζώνη. Έτσι είναι, Ελίνα. Καλό μεσημέρι. Στο 3,2% λοιπόν είναι ο πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιανουάριο. Ο εναρμονισμένο δείκτη πληθωρισμού σύμφωνα με τη Eurostat από 3,7% που ήταν τον Δεκέμβριο. Έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Ωστόσο, παραμένουμε πάνω από την Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμό κινείται στο 2,8% από 2,9% τον Δεκέμβριο. Πρέπει να σου πω ότι το βασικό πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ελλάδα παραμένουν τα τρόφιμα. Εκεί λοιπόν ο δείκτη Πληθωρισμού των τροφίμων στην Ελλάδα είναι στο 7,1, όταν στην Ευρωζώνη είναι 5,7%. Και εκεί είχαμε μία μικρή μείωση, 7,6% ήταν τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, είμαστε αρκετά πάνω από την Ευρωζώνη όσον αφορά τα τρόφιμα, Λένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι τιμέ για του λογαριασμού Γιάννη του ηλεκτρικού ρεύματο του Φεβρουαρίου. Έχουμε και αλλαγέ στα χρωματιστά τιμολόγια. Έχουμε και αλλαγέ. Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Θεόδωρου Σκυλακάκη. Καταρχήν, πρώτη του μήνα σήμερα, καλό μήνα, πρώτη Φεβρουαρίου. Περιμένουμε να δούμε τι τιμέ για τα τιμολόγια ρεύματο του Φεβρουαρίου. Θα τι μάθουμε μέχρι τα μεσάνυχτα από τι εταιρείε. Οι εκτιμήσει είναι ότι θα είναι χαμηλότερε, ελαφρώ χαμηλότερε από τι τιμέ του Ιανουαρίου και αυτό γιατί έπεσε η χονδρική του ρεύματο στο μεταξύ. Ωστόσο και τα τιμολόγια του Ιανουαρίου είχαν ενσωματώσει μια πρόβλεψη για την πτώση Τώρα, τι αλλάζει όσον αφορά στα τιμολόγια. Έχουμε μεικτά πακέτα τιμολογίων πλέον, δηλαδή θα μπορούν οι εταιρείε να προσφέρουν τιμολόγια που θα έχουν ένα κομμάτι του σταθερό και ένα κομμάτι του κειμενόμενο. Ωστόσο, αυτά τα πακέτα θα φαφτίζονται κίτρινα, θα είναι κίτρινα τιμολόγια και επίση ε, καθορίζεται ότι η ελάχιστη διάρκεια τη σύμβαση μπορεί να είναι και εξάμηνη και όχι μόνο ετήσια. Λίνα, αυτέ είναι οι αλλαγέ όσον αφορά στα τιμολόγια. Και έχουμε στον εξελε... ένφια έχουμε αλλαγέ. Έχουμε αλλαγέ και στον ΕΜΦΙΑ, ΕΕ, Δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση. Ξεκινούν οι αιτήσει, να σου πω πολύ γρήγορα, ναι. από σήμερα μέχρι και τι 22 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα τη ΑΔΕ. MyProperty είναι οι αιτήσει για όλου όσοι θέλουν να πάρουν την έκπτωση 10%. Επειδή έχουν ασφαλίσει το 2023 τα σπίτια του για φυσικέ καταστροφέ, σεισμού, κινδύνου, πλημμύρε Και τέλο, μια τελευταία είδηση. Έχουμε παράταση στην υποχρεωτική εγκατάσταση των POS για 35 κλάδου μέχρι 29. 9 Φεβρουαρίου, η αρχική ημερομηνία Μάλιστα. έλεγε χθε. Σε ευχαριστώ πολύ.